Έχει πλέον εισέλθει στην τελική ευθεία και αποτελεί μια μεγάλη επένδυση για τον Ομορεθύμνου που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Ο λόγος για το πάγιο αίτημα αρχών και πολιτών που αφορά στην προστασία του εμπορικού λιμανιού της πόλης. Το έργο της θωράκισης του λιμανιού προϋπολογισμού 17,5 εκατομμυρίων ευρώ είναι σύμφωνα με τα όσα τόνισε στην Κρήτη TV ο Μανώλης Κουτουλάκης το πρώτο κατά σειρά από τα 33 έργα του Υπουργείου Ναυτιλίας που εντάσσεται στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αυτό τυπικά σημαίνει ότι είναι θέμα χρόνου η έναρξη των εργασιών. Είναι το πρώτο έργο εκ των 33 που με πρόταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εντάσσονται ήδη στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από το ΕΣΠΑ 21-27 θα έχουμε επιτέλους για την πόλη του Ρεθύμνου τη θωράκιση του λιμένα, που είναι ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό έργο, και χαιρόμαστε που το πρώτο έργο από τα 33 είναι στην Κρήτη και είναι στο Ρέθυμνο. Γιατί δεν θωρακίζουμε μόνο το λιμάνι, θωρακίζουμε στην ουσία τον μνημιακό πλούτο του ιστορικού κέντρου και προστατεύουμε τους πολίτες και τους επισκέπτες από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που δεν συμβαίνουν συχνά, αλλά όταν συμβούν όμως δημιουργούν τρομακτικά αποτελέσματα. Πέρα όμως από τα λιμενικά έργα της πόλης, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του και για τις πυρόπληκτες περιοχές του Νότιου Ρεθύμνου. Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά την πρόσφατη παρουσία του στο νομό, δεσμεύτηκε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση 150.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την ανακατασκευή του δικτύου ίδρυυσης και άδρυυσης των περιοχών του Δήμου Αγίου Βασιλείου, που πρόσφατα δοκιμάστηκαν από τον πύρινο εφιάλτη. Στάθηκε η Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής με έκτακτη χρηματοδότηση 150.000 ευρώ και μια συμπληρωματική που αποφασίσαμε σήμερα ότι είναι αναγκαία, για να ανακτήσουμε, να αποκαταστήσουμε τα δίκτυα ίδρυυσης στην περιοχή του χωριού Μέλαμπες και την ευρύτερη περιοχή, δίνοντας απάντηση αμέσως σε αυτό που έχει ανάγκη η περιοχή, αναπτυξιακά έργα τα οποία ειδικά στο κομμάτι του νερού είναι πάρα πολύ κρίσιμα, ειδικά για τον νότο της Κρήτης. Επίσης αποφασίστηκε να δοθεί στον πυρόπληκτο Δήμο και πρόσθετη χρηματοδότηση 50.000 ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν από τη φωτιά τα δίκτυα της περιοχής. Αφορά την επέκταση της ηλεκτροδότησης προκειμένου να ολοκληρωθεί, είναι 50.000 ευρώ η πρόσθετη χρηματοδότηση. Έχουμε ήδη διαθέσει πάνω από 500.000 ευρώ στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και σε άλλους Δήμους της Κρήτης όπου αντιμετωπίζουν ζητήματα λειψιδρίας και αντιμετώπισης της διαχείρισης του νερού.